Επίσης, έχουμε αναγγελία της εκδημίας του κυρίου Νικολάου Μαδιά, αντεπιστέλλοντος μέλος της πρώτης τάξης των θετικών επιστημών, καθηγητή εσωτερικής παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τάφτς. Για την προσωπικότητα και το έργο του θα μιλήσει ο ακαδημαϊκός κύριος Μουτσόπουλος. Θα ζητήσω ένα λεπτό σιγής εις μνήμη του εκλειπώντος συναδέλφου. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμο Προεδρείο της Ακαδημίας Αθηνών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι φίλοι και συνεργάτες του αείμνηστου Νικολάου Μαδιά, είχα ετοιμάσει αυτή την εισήγηση για τον Νίκο, για την ισόδια ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών. Δυστυχώς, βαριά ασθένεια δεν του επέτρεψε να παραστεί και να παρουσιάσει το έργο του. Με μεγάλη θλίψη θα το κάνω εγώ αυτό σήμερα. Ο Νίκος Μαδιάς ήταν ένα εκλεκτό και διαπρεπές μέλος της ελληνικής ιατρικής διασποράς των ΗΠΑ. Ήταν διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Νεφρολογικής Κοινότητος. Ήταν πολύτιμος δάσκαλος και συνεργάτης των μελών της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Και τέλος, λαμπρό μέλος στη χωρία των αντιπεστελών μελών της Ακαδημίας. Εμού δε, εκλεκτού και αγαπητού φίλου από τα φοιτητικά θρανία στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και συνοδοιπόρου τα χρόνια της μετεκπαίδευσής μας και εργασίας και επιστημονικής πορείας μας στη ΣΥΠΑ. Δυστυχώς η βαριά ασθένειά του δεν το επέτρεψε αυτό που ήθελε με τα μανίας να κάνει, να μας μιλήσει εδώ για το έργο του. Ο Νίκος διακρίθηκε για την επιστημονικο-κοινωνική πορεία του, η οποία συνοψίζεται στην τρομερή ικανότητά του να μεταδίδει ιατρική γνώση, να παράγει νέα ιατροβιολογική γνώση στον κλάδο της νεφρολογίας μεταβολικών νοσημάτων και με αγάπη και πάθος να συνεισφέρει στην μετεκπαίδευση των Ελλήνων νεφρολόγων. Ο Νίκος μεγάλωσε στη Σάμο και εισήχθη πρώτος στην Ιατρική Σχολή, σπούδασε με υποτροφία του οίκη και περάτωσε με άριστα τις ιατρικές σπουδές. Μετά το στρατιωτικό, εδώ είναι και ο Φίλιππος Τσίχλης, ένας άλλος συμφοιτητής και αντιπεστέλων μέλος της Ακαδημίας, οι τρεις μας μετέβημεν στην Αμερική το 1971 τον Ιούνιο. Και οι μεν δύο αυτοί πήγαν στη Βοστόνη, εγώ δε στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Θέλω να σας πω ότι ο Νίκος ως φοιτητής ιατρικής υπήρξε ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους συμφοιτητές του, για τις γνώσεις του
την εργατικότητά του, την ευφυΐα του και το ήθος του. Ως πεμπτοετής φοιτητής συνέγραψε ένα πολυσέλιδο βιβλίο βιολογίας που περιέλαμβανε όχι μόνο την κλασική βιολογία, μοριακή βιολογία, αλλά και τη γενετική. Και το σύγγραμμα αυτό ήταν για πολλά χρόνια, για 10 χρόνια, μάλιστα προσπάθησα να το βρω για να το καταθέσω στην Ακαδημία σήμερα και δεν μπόρεσα να το βρω. Υπήρξε το σύγγραμμα αναφοράς για φοιτητάς ιατρικής και βιολογίας. Μετά πήρε το EFMG, δηλαδή μία εξέταση που υποβαλόμαστε όλοι οι ξένοι πτυχιούχοι της ιατρικής για να μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσία σε νοσοκομεία της Αμερικής με πολύ μεγάλο βαθμό και ξεκίνησε την ειδικότητά του πρώτα στην παθολογία στο νοσοκομείο, στα δύο νοσοκομεία Waltham Weston και Charité St. Elizabeth, δύο νοσοκομεία που είναι affiliated νοσοκομεία με το Κεντρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Ιατρικής Σχολής του Tufts. Μετά την περάτωση της εκπαίδευσης στην παθολογία και αφού πήρε επιτυχώς τις εξετάσεις της εσωτερικής παθολογίας, οι οποίες είναι πολύ δύσκολες στην Αμερική, επιτυγχάνουν μόνο 25% από αυτούς που δίνουν εξετάσεις, άρχισε την μετεκπαίδευσή του στην νεφρολογία. Λόγω της αρίστης συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης, καθηγητής του τότε Σουόρτς, διάσημος νεφρολόγος, τον κράτησε ως επίκουρο καθηγητή και τον έκανε υπεύθυνο στο ιατρείο υπερτάσεως. Πολύ γρήγορα ανέβηκε τις βαθμίδες αναπληρωτού και καθηγητού και σε λίγα χρόνια ήταν ο διευθυντής του νεφρολογικού τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Tufts. Η υπηρέτηση αυτή μέχρι το 2004. Στη συνέχεια εκλέχτηκε και παραλλήλως υπηρέτησε ως κοσμήτωρας για ακαδημαϊκές υποθέσεις της Ιατρικής Σχολής του Tufts. Μετά το 2015 υπηρέτησε ως καθηγητής διευθυντής του μεγάλου νοσοκομείου Σεν Ελίζαβεθ, ως διευθυντής καθηγητής παθολογίας, κατέχοντας την διακεκριμένη θέση Μωρίς Σ. Σέλιγμαν, επώνυμη μέδρα δηλαδή, με άλλα λόγια. Και συγχρόνως ήταν κοσμήτωρας της ιατρικής του Tufts για τα 6 affiliated τα νοσοκομεία της Ιατρικής Σχολής, που ήταν συνδεδεμένα για την εκπαίδευση των γιατρών που ανήκαν στην Ιατρική Σχολή του Tufts. Το 2018 αρρώστησε, το 2018 αρρώστησε. Και έκτοτε δεν μπορούσε να συνεχίσει την ενεργό υπηρεσία και έγινε ομότιμος καθηγητής. Ξαναξυνοψίζω ότι ο Νίκος ήταν ένας διεθνούς φήμης κλινικός γιατρός, ερευνητής και δάσκαλος παθολογίας και νεφρολογίας. Προσέφερε τις υπηρεσίες του, τις κλινικές υπηρεσίες του, σε χιλιάδες ασθενείς από την πολιτεία της Μασαχουσέτης, καθώς και από τις γειτονικές πολιτείες της Νέας Αγγλίας και καθώς και από άλλες πολιτείες της Αμερικής. Ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, ο αείμνηστος Νικόλαος Μαδιάς έχει εκπαιδεύσει τεράστιο αριθμό φοιτητών ιατρικής και ειδικευμένων γιατρών στην παθολογία. Ως διευθυντής του της νεφρολογίας, δημιούργησε ένα περίφημο, διάσημο κέντρο νεφρολογίας στο Tufts. Εκπαίδευσε 75 γιατρούς στην νεφρολογία, πολλοί από τους οποίους έχουν λάβει σημαντικές διακρίσεις και κατέχουν εξέχουσες ακαδημαϊκές θέσεις στην Αμερικανική και διεθνή κοινότητα περιλαμβανομένης και της Ελλάδος. Ως ερευνητής
Έχει μελετήσει τη φυσιολογία και παθοφυσιολογία της οξυοβασικής ισορροπίας του οργανισμού, την ομοιοστασία των ηλεκτρολιτών τόσο σε οργανικό όσο και σε υποκυταρικό και μοριακό επίπεδο. Έχει μελετήσει επίσης την παθοφυσιολογία και τη θεραπεία της υπερτάσεως. Οι συμβουλές του στα ερευνητικά αυτά πεδία είναι εκτεταμένες, πρωτοποριακές και έχουν άμεση σχέση με την κλινική, διαγνωστική και θεραπευτική. Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Αμερικής, δηλαδή το NIH, από κοινοφιλή ιδρύματα, την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, καθώς και από φαρμακευτικές εταιρείες. Το επιστημονικό του έργο έχει παρουσιαστεί πρώτον σε 240 δημοσιεύσεις περιλαμβανομένων πρωτοτύπων εργασιών, ανασκοπήσεων και κεφαλαίων σε συγγράμματα νεφρολογίας. Από το 1983 μέχρι το 2005 υπηρέτησε ως συνεκδότης του Forum, Nephrology Forum. Τι είναι αυτό το Nephrology Forum? Είναι ένα κομμάτι του περιοδικού Kidney International. Και πού βασίζεται αυτό? Βασίζεται σε παρουσιάσεις επιστημονικές το TAFTS, καθώς και παρουσιάσεις την νεφρολογία και την υπέρταση σε όλο τον κόσμο. Επίσης, έχει δημοσιεύσει Nephrology Forum μαζί με Έλληνες γιατρούς στο Kidney International επίσης. Έχει συγγράψει 2 από τα πλέον έγκριτα παγκοσμίως συγγράμματα οξυοβασικής ισορροπίας. Οργάνωσε και διεύθυνε και παρουσίασε κατά τη διάρκεια του ετησίου συνεδρίου Αμερικανικής Νεφρολογικής Εταιρείας ένα εκπαιδευτικό διήμερο πρόγραμμα εστιασμένο πάλι στην οξυοβασική ισορροπία και στις ηλεκτρολίτες. Αναγνώριση του έργου του Νικολάου Μαδιά σηματοδοτείται πρώτον ότι το έργο του μνημονεύεται από πάνω από 25.000 ερευνητές. Έχει ένα δίκτυο απήχησης 65. Έχει πολυάριθμες βραβεύσεις και διακρίσεις και συμπεριλαμβάνων πολλών μνημείων αριστείας για τη διδασκαλία του, καθώς και το βραβείο διακεκριμένο καθηγητή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τάφτς. Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Έχει λάβει πάμπολες προσκλήσεις από μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα των ΗΠΑ για να δώσει κυρίαρχες πρωτότυπες ομιλίες στα πανεπιστήμια της Πενσιλβάνια, της Καλιφόρνια, της Νέας Υόρκης και του Γιέλ. Επίσης, ήταν προσκεκλημένος κύριος ομιλητής σε πολλά διεθνή νεφρολογικά συνέδρια. Ο αείμνηστος Μαδιάς έχει διατηρήσει καθ' όλη την ακαδημαϊκή του πορεία στενούς επιστημονικούς δεσμούς με την ελληνική ιατρική κοινότητα. Πώς φαίνεται αυτό? Από το 1986 μέχρι το 2018 ήταν κύριος ομιλητής στην Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία και συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση του 9ου Συνεδρίου Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Μαζί με 4 Έλληνες καθηγητές, τους Μενέλαο Παπαδημητρίου, Θεόδωρο Μουντοκαλάκη, Γρηγόριο Βοσνίδη και Ευστάθιο Αλεξόπουλο και Κώστα Σαμόπουλο, στο Kidney International δημοσιεύσαν Nephrology Forums. Κλείνοντας αυτή τη βραχία
παρουσίαση της ακαδημαϊκής πορείας του αημνής του Μαϊδιά, θα δανειστώ για να περιγράψω την προσωπικότητά του μια παράγραφο από τον επικίδιο λόγο της Κοσμήτερος Ιατρικής Σχολής του ΤΑΠΣ, καθηγήτριας Έλεν W. Μπούτσερ, μαθήτριας του Νικολάου Μαριά. Είπε η κυρία αυτή, θυμόμαστε τον Νικόλα Μαριά ως έναν αληθινό κύριο. Δούλεψα μαζί του σε όλη την καριέρα και ποτέ δεν τον άκουσα να υψώνει τη φωνή του ή να επικρίνει κάποιο συνάδελφο ή υπάλληλο του νοσοκομείου. Αντίθετα, ήταν ατελείωτα υπομονητικός και υποστηρικτικός. Ως διάδοχος του Διευθύντρια του Τμήματος Νεφρολογίας στο Ιατρικό Κέντρο ΤΑΦΤΣ, έμαθα από αυτόν ότι ένας ηγέτης σέβεται κάθε άτομο για τις συνεισφορές του και δεν περιμένει από κανέναν να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Από το βήμα αυτό εκφράζω τα βαθύτερα συλληπιτήριά μου στα μέλη της οικογένειας του Νίκου και ειδικότερα στην ιατρό σύντροφό του Ουρανία Γέπη, στον αδερφό του Νικόλα Μαδιά, καθηγητή καρδιολογίας, στα παιδιά του Χριστόφορο, καθηγητή της ιατρικής στο ΤΑΦΣ, και Χριστόφορο και Ηλία, και τα εγγόνια του Νίκου και Ουρανία. Εύχομαι στα παιδιά και τα εγγόνια του να επαυξήσουν στη ζωή τους το διακεκριμένο βηματισμό του πατέρα και παππού τους. Εμείς πάντα θα το θυμόμαστε. Αιωνία του η μνήμη. Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε, να αφήσετε έναν άλλον συνάδελφο, συμφοιτητή μας, τον νευροχειρουργό κύριο Ρολόγη, ο οποίος ήταν και συμμαθητής του στο γυμνάσιο, να πει δύο λόγια για τον αείμνηστο Μαδιά, αν έχω την έγκρισή σας. Κατ' εξάρση, και αυτό ένα συνήθιστο, και τιμώντας τη μνήμη του συναδέλφου κυρίου Μαδιά, θα επιτρέψω στον κύριο συναδελφό του να πει δύο λόγια. Έχετε ένα μικρόφωνο μπροστά σας. Ναι, όχι, το χρειάζεστε. Η αίθουσα έχει ιδιαίτερη εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαίρεση και μου κάνετε ιδιαίτερη τιμή. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη, τα αξιότιμα και αξιοσέβαστα μέλη της Ακαδημίας, που με επιτρέπουν να πω δύο λόγια για τον αγαπημένο μου, παλιό μου συμμαθητή και συμφοιτητή, Νίκο Μαδιά. Εγώ πάω πίσω. Καταρχήν να σας διευκρινίσω ότι σαν χειρουργός δεν θα μιλήσω πολύ. Η χειρουργία είναι του Πράτιν, όχι του Λαλίν. Πάω πίσω λοιπόν μερικά χρόνια από τα χρόνια που αναφέρθηκε ο κύριος Μητσόπουλος και πάω πίσω μερικά χρόνια διότι ήμασταν συμμαθητές μαζί από την τετάρτη τάξη του εξαταξίου γυμνασίου τότε στο Δημόσιο Γυμνάσιο Καλλιθέας. Αισθάνομαι δε ιδιαίτερη συγκίνηση που βλέπω μέσα στο ακροατήριο τώρα τρεις από τους παλιούς μας συμμαθητές, οι οποίοι παρίστανται από το γυμνάσιο, Δημόσιο Γυμνάσιο Καλλιθέας. Ήταν η εποχή, όλοι μας μπήκαμε το 62, εγώ πάω λίγο πίσω από το 62 και περιγράφω τώρα μια κατάσταση, την οποία έζησα με τον Νίκο, όπου η Καλλιθέα δεν ήταν η Καλλιθέα του σήμερα, ήταν μια ιδηλιακή περιοχή, όπου εγώ από το σπίτι μου, από την ταράτσα μου, βλέπω από τη μία την Ακρόπολη και από την άλλη τη θάλασσα. Οι αυλές της Καλλιθέας υπήρχαν με λουλούδια κλπ. Και δεν ήταν η πολυκατοικιοκρατούμενη Καλλιθέα που βλέπετε όλοι σήμερα. Εκείνη την εποχή λοιπόν, όλα τα 6-7 δημοτικά που υπήρχαν και γνωριζόμασταν τα παιδάκια μεταξύ μας, γιατί παίζαμε και μπάσκετ και το ένα και το άλλο, συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο Δημόσιο Γυμνάσιο Καλλιθέας. Όλοι μαζί. Και λίγο πολύ ξέραμε ο ένας τον άλλον. Μεταξύ ημών, με ΙΤΑ, υπήρχαν κάποιοι. Και εγώ μαζί, ήταν μια πλειάδα από καλούς μαθητές, οι οποίοι είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Ένας ήταν άριστος στα μαθηματικά, ο Δημόκλητος. Ο άλλος ήταν άριστος στην έκθεση, ο Ρολόγης, για λέμε τώρα. Ο άλλος στη φυσική κλπ. Κλπ. Στην Τετάρτη Δημοτικού, λοιπόν, όλη αυτή η πλειάδα, που λέω τώρα, έμεινε κατάπληκτη από την παρουσία του Νίκου του Μαδιά, ο οποίος ήρθε εκ μεταγραφής ή από τη Σάμο ή από τη Μυτιλίνη, δεν θυμάμαι, και
Απ' την αρχή φάνηκε ότι ήταν δύο σκάλες παραπάνω από όλους μας. Ήταν άριστος σε όλα. Αν εμείς είχαμε δύο εικοσάρια και 19 τα υπόλοιπα, αυτός είχε 20 σε όλα. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να υποσημάνω είναι ότι ήταν εξαιρετικός μαθητής σε όλα. Το δεύτερο, σαν προσωπικότητα. Ήταν σοβαρό παιδί, σεμνό παιδί, ουδέποτε επέδειξε τις γνώσεις του με έπαρση και επίσης δεν είχε καμία σχέση με αυτά αυτές τις εικόνες που έχουμε σήμερα για αυτούς τους πολύ καλούς μαθητές, τους nerd, λέμε στη γλώσσα μας σήμερα, ή τους φίτουλες που λέγανε παλιά τότε. Ήταν εξαιρετικός, ήταν κοινωνικός και έκανε παρέα και έπαιζε και αθλήματα, ποδόσφαιρο κλπ. Ήταν το παιδί που ξεχώριζε σε όλα και που έγινε αντικείμενο θαυμασμού από όλους μας. Το χειροκροτούσαμε, τον παραδεχθήκαμε ότι ήταν καλύτερος από όλους μας και τον αγαπήσαμε και τον αγαπάμε και συγκινούμαστε ακόμα για το θάνατό του. Τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ.